Η Ολίβια ονειρεύεται να γίνει αστυνομικός detective από την παιδική της ηλικία και κοίτα την τώρα που αποφύτησε από την αστυνομική ακαδημία. Αλλά προτού προσληθεί για να είναι μια πραγματικός detective, πρέπει να περάσει μια δύσκολη αναζήτηση για να αποδείξει τις ικανότητές της. Η πρώτη της εργασία ήταν να βοηθήσει μια νεαρή γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο. Η τσάντα της εξαφανίστηκε ενώ αγόραζε ένα παιχνίδι για τον μικρό νηψιό της. Η Ολίβια βρήκε τρεις υπόπτους. Ο Νόε είπε ότι ήταν στο σούπερ μάρκετ όταν συνέβη αυτό. Η Σοφία είπε ότι ήμουν με τον γιο μου στην παιδική χαρά του εμπορικού κέντρου. Ο Τζάκσον δήλωσε ότι ήταν στο καφενείο για να πιει το καθημερινό καφέ του. Η Ολίβια δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει ποιος έχει πάρει την τσάντα. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν η Σοφία. Δεν μπορούσε να είναι σε παιδική χαρά με τον ανιψιό της, επειδή δεν επιτρέπονται άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών. Η επόμενη υπόθεση της Ολίβιας ήταν στο αεροδρόμιο. Ένας έξαλλος ταξιδιώτης ισχυρίστηκε ότι το περιεχόμενο των αποσκευών του είχε εξαφανιστεί. Όταν πήρα την παλίτσα μου ήταν άδεια. Θέλω να αντισταθμίσεις αυτό που έχω χάσει. Αφού η Ολίβια έλεγξε τις πληροφορίες του επιβάτη, ανακάλυψε ότι είχε πράγματι εγκαταλείψει το Λονδίνο με μια βαριά βαλίτσα και τώρα η τσάντα του είναι άδεια και λίγο βρεγμένη. Η όλο κατάσταση ήταν ύποπτη. Αλλά η μελλοντικός detective δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν. Μπορείτε να το καταλάβετε εσείς? Ο επιβάτης έφυγε από το Λονδίνο με μια βαλίτσα γεμάτη πάγο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πάγος έλειωσε και ο άντρας ζήτησε αποζημίωση για τα χαμένα αντικείμενα. Η Ολίβια στάλθηκε σε μια μικρή πόλη για να διερευνήσει μια υπόθεση. Οι κάτοικοι της πόλης ισχυρίστηκαν ότι ένα από τα τρία εργοστάσια της περιοχής ρυπαίνει το νερό σε μια τοπική λίμνη. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο εργοστάσιο ήταν. Η Ολίβια τα επισκέφτηκε και τράβηξε φωτογραφίες. Το βράδυ εξέτασε τις φωτογραφίες που είχε. Ξαφνικά κατάλαβε ποιο εργοστάσιο προκαλούσε τα προβλήματα. Κοιτάξε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει η Ολίβια και προσπαθήστε να το καταλάβετε. Δεν είναι το πρώτο εργοστάσιο που φαίνεται πολύ εγκατελειμμένο και δεν λειτουργεί καθόλου. Το τρίτο εργοστάσιο δεν είναι πολύ κακό. Τα δέντρα που μεγαλώνουν είναι υγιή. Η Ολίβια είδε επίσης μερικά ψάρια στη λίμνη, κοντά σε αυτό το μέρος. Αλλά τα δέντρα κοντά στο δεύτερο εργοστάσιο είναι λιγοστά και φαίνονται ανθυγιεινά, που σημαίνει ότι αυτό είναι το εργοστάσιο που ρυπαίνει το νερό. Η επόμενη περίπτωση που η Ολίβια έπρεπε να λύσει συνδέθηκε με μαραθωνόδρομους. Ένα από αυτά, ένα κορίτσι που ονομάζεται Χλόι, εξαφανίστηκε πριν από το διαγωνισμό. Η Ολίβια αμφισβήτησε τους ανταγωνιστές της. Η Ζωή είπε: «Δεν έχω δει την Χλόι σήμερα. Ήμουν στο σπίτι, κοιμόμουν και ξεκουράστηκα πριν από το διαγωνισμό». Ήταν η σειρά της Βικτόριας να απαντήσει στις ερωτήσεις. Επρόκειτο να συναντήσω τη Χλόη σε ένα καφέ κοντά στο γυμναστήριο. Αλλά ακύρωσε τη συνάντηση γιατί η Χλόη έπρεπε να επισκεφτεί το καλλιτέχνη μακιάς της, επειδή θα πήγαινε σε μια συνάντηση μετά το μαραθώνιο. Η Λίλη έφερε στη Χλόη μερικά σάντουιτς το πρωί και από τότε δεν την έχω δει, είπε. Η Ολίβια ήξερε δύο πραγματάκια για το τρέξιμο ενός μαραθωνίου. Κατάλαβα αμέσως ποιος είναι ο ύποπτος. Εσύ το κατάλαβες? Ήταν η Βικτόρια. Ακόμα και αν η Χλόη είχε άψογο μακιγιάζ πριν από τον διαγωνισμό, δεν θα κρατούσε ούτε μια ώρα για να κάνει καινούριο μακιγιάζ.
Επιπλέον, δεν έχει νόημα να κάνουμε καινούριο μακιγιάζ πριν από το μαραθώνιο. Η Ολίβια ήταν τόσο κουρασμένη μετά την επίλυση αρκετών υποθέσεων που κοιμήθηκε ακριβώς στο τραπέζι της. Όταν ξύπνησε, βρέθηκε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, μια κλειδωμένη πόρτα και ένα τραπέζι. Στο τραπέζι υπήρχε ένα κομμάτι χαρτί με πολλά κόκκινα γράμματα που πάνω του έγραφε «Ήδη». Η Ολίβια ήταν ένα έξυπνο κορίτσι. Χρειάστηκε λιγότερο από ένα λεπτό για να βρει την απάντηση. Και πόσο χρόνο θα χρειαστείτε εσείς? Η λέξη που κρύβεται είναι κλειδί. Αφού η Ολίβια το έγραψε στο χαρτί, η πόρτα άνοιξε αμέσως.